Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η καλύτερη θάλασσα της Πάφου. Τι λέτε? Τέλεια! Θαλασσινές σπηλιές. Με το γιο μου και τη βαφτιστήρα μου. Βρέκαμε και το μοντέλο. Πρόσεχε εσύ όπως περπατάς και που είσαι μανούλα. Προσέξετε. Βάου. Λάζαρε, πού ανακαλύψουν το μέρος, είναι τέλειο. Αυτή είναι η Πάφος. Η Πάφος που γνωρίζουν λίγοι. Είναι η Πάφος η τουριστική αυτή. Μια απομονωμένη παραλία στις θαλασσινές σπηλιές. Κοντά στην Μπέγια, στο Coral Bay. Η ελπίδα είναι βαφτιστήρα μου, το κορίτσι μου βαφτούσε όταν ήμουν 20 ετών. Και ο Λάζαρος είναι ο γιος μου. Κυριακή σήμερα πήγε στο Λατσί. Το Λατσί είναι μια άλλη ωραία παραλία κοντά στον Ακάμα. Και τώρα είναι η παιδιά, φτάνει η ώρα. Και τώρα φτάμε έτσι ωραία. Είναι καταπληκτικά, είναι η καλύτερη ώρα για μπάνιο. Τούτα τα φθόρμητα είναι τα καλύτερα. Έλα, σπίδα μου. Έλα, μάνα μου. Τι θα κάνει ο Λάζαρος, κόρη? Μπορώ να ποτίσεις. Λάζαρε, είσαι σίγουρος ότι είναι ασφαλές? Είσαι σίγουρος, Λάζαρε μου? Πού θα πάεις, γιέ μου? Το έχεις ξανακάμες το? Λάζαρε, ξανακάμες το? Το περίμενε να χάσει παιδί. Λάζαρε! Είσαι σίγουρος που θα βουτήξεις? Πώς είναι να σε πιάσω εγώ, πρέπει να μην σε θάλασσα να σε πιάσω. Όχι, θα με έχεις ξεβάσμα. Δεν μπορώ να τον πιάσω. Δεν μπορώ να τον πιάσω, περιμένετε. Περιμένετε. Περίμενε να σε... Θέλω να το αποθανατήσω. Πρέπει να μπω μέσα στη θάλασσα, περίμενε. Τη μάμα. Να σε βγάλω βίντεο. Περίμενε, το νερό είναι τέλειο το νερό, να. Το νερό είναι τέλειο. Προσέξτε να μην βρέξουν το τηλέφωνο, γιατί μην θα έχουμε τηλέφωνο. Γεια μου. Με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Ευκήκε. Ευκήκε. Έτον. Yes. Να πάω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ να βουτσώ. Θέλεις ότι είναι παραλία γυμνιστών? Του τι? Ναι. Να βγάλω το μαγιό μου, να σχίσω το μαγιό μου καλά. Σοβαρά, είναι παραλία γυμνιστών? Είναι η παραλία γυμνιστών, δάμε. Έτε, που αποκλείεται. Είναι. Σοβαρά είναι. Δηλαδή, επιτρέπεται που φορώ μαγιό? Ναι, μαμά. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται, κλείστε. Νομίζω απαγορεύεται σε παραλίες γυμνιστών να φορούν μαγιό. Περίμενε, παιδί μου, θέλω να δείξω του κόσμου την παραλία. Να τουλάχιστον 5 λεπτά το βίντεο. Λάζαρε μου, γιατί θεωρείς ότι μπορώ εγώ να πηδήξω? Αφού στα μπάνια πάω και κάμνω. Πρέπει να πηδήσεις μπροστά, επειδή κάτω έχει ρώτησες. Στα μπάνια στην κάτω παφών πηδώ, κάμνω βουθιά. Ακούεις τι σου λέω, έχει βράχους μπροστά. Λάζαρε, ελπίζω να μην έχει καρχαρίες. Κορίτσα, με που είσαι, πατάς? Όχι. Εμπάτα. Τα νερά είναι πεντακάθαρα, κατά γάλανα. Ο Λάζαρος είναι ηλιοφιλημένος, sun kissed. Λάζαρος είναι sun kissed. Ξέρει να κολυμπάει από βρύχια. Μπράβο. Είναι τέλεια. Τέλεια. Προσεκτικά, Λάζαρε μου. Προσεκτικά. Πώς ονομάζεται τούτη βουθκιά, γε μου, έτσι όπως την έκαμε? Τι βουθκιά είναι τούτη με τα πόθηκια? Με τα πόθηκια ανοιχτά. Η ώρα είναι 7:58. Μισή ώρα. Όχι, γε μου. 5 λεπτά, 23. 7:58. Μαμά. 35. Μαθηματικά.
δικά μου τέλεια. Τα δικά μου να δεις. Κορμάρα. Έχεις κορμπάρα, κόρη. Έχεις κορμπάρα. Τέλεια δάμε. Τέλεια, τέλεια. Βασικά, είναι η δύση, είναι μετά τη δύση. Είναι το λικόφωστο, ναι. Ναι. Ποιο βράχο? Ο γιος μου έχει μία ανησυχία ενώ την μπορεί να γλιστρήσει στη θάλασσα. Δεν ξέρω γιατί. Ξέρω, Λάζαρε, γιατί είσαι τόση ανησυχία? Όχι τώρα, όχι τώρα. Γιατί είσαι τόση ανησυχία? Ποιος σε έμαθε να κολυμπάς? Ποιος σου έμαθε τη θάλασσα, παιδί μου? Κάικα. Ελπίδα μου. Είδες το τατουάζ της νονάς? Είδες το τατουάζ της νονάς? Ναι. Είναι τα εγκάβματα δευτέρου βαθμού με το 27 Μάρτη. Έλα από εδώ, αυτή τη θάλασσα. Η ελπίδα μου. Δική μου η ελπίδα. Νονάρα μου. Έχω βαφτίσει μόνο έναν κορίτσι, την ελπίδα. Πριν 25 χρόνια. Ήμουν 20 χρονών. Εσύ ήσουν μερικών μηνών. Γεννήθηκε σε 9... μηνών. Γεννήθηκε 9 Φεβρουαρίου. Το 1995. Σωστά. Και βαφτίστηκε τη Δευτέρα την Τρίτη του Πάσχα του 1995. Πάσχα μου σε βαφτίσεις. Ναι, νομίζω Δευτέρα. Δευτέρα του Πάσχα. Α, θυμάσαι ημερομηνία βαφτίσεις όμως? 17 το Απριλίου. Πρέπει να μπούμε μέσα στο... Άμα μπούμε μέσα στα εορτολόγια να δούμε πότε ήταν, ναι. Και έχουμε και πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη βαφτίση. Και σου φέρανε το φόρεμα σου από τη Θεσσαλονίκη. Και η ελπίδα μου. Μόνο που η μάμα μου με 10 μωρά έχασε το σταυρό μου, δεν ξέρω ποιος είναι. Άμα, υπάρχουν οι σταυροί. Ναι. Να σου κουμπάρα μου έχει κάνει 10 παιδιά. Άμα μου δείξει να καταλάβω ποιος είναι ο δικός σου. Ναι, να σου το δείξω. Χρυσός νομίζω, παιδιά. Ήταν πριν αρχίσουμε να κάνουμε τα λευκόχρυσα. Ήταν τα χρυσά τότε. Ναι, ναι. Ήταν χρυσός με σταυρωμένο. Άμα το δω να καταλάβω. Α, ήταν με σταυρωμένο πάνω. Ναι. Άρα είναι έτσι που κρατώ. Κάποιο άλλο είναι από τους 10. Και η ελπίδα. Έχει ακολουθήσει κάποιες παραδόσεις της νονάς της, όπως το να παντρευτεί μικρή. Ούλα εγκίνα. Μικρή, δύο μωράτσες κι όμως. Προς το παρόν. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα επιφέρει το μέλλον. Έχει δύο κόρες η Ελπίδα. Έχει δύο κόρες. Έχει την Κυριακή. Κοινό όνομα. Ναι, έχει την Κυριακή, γιατί και η κουμπάρα μου είναι Κυριακή. Και έχει και την Έλπης. Ναι, ναι, η Ελπίδα γέννησε Έλπης. Ναι, ναι, γιατί είμαστε... Όταν τη εφήσει, αλλιώ τη μάνα σου, είσαι σίγουρη ότι θέλει να σου αφήσω το παιδί? Το έχει σκεφτεί σοβαρά? Θα τη φυσήσω. Μα αν τη φυσήσω, θα βγει λίγο έτσι. Θέκλα. Λίγο. Ναι. Λίγο θέκλα. Λίγο θέκλα. Να αλλάξει τα καλά στοιχεία τη μόνη μα. Ναι, ναι. Ναι. Επαντρεύτηκε μικρή όπω κοινωνά τη. Έβγαζε μου το Facebook προχτέ. Memory του γάμου σου, το 14. Α, ναι, σε μένα, ναι, καλέ μου. 19 χρονών του, ξεπέρασε με, εγώ στα 21, αυτή στα 19. Αλλά ευτυχώς είσαι ευτυχισμένα παντρεμένη, ε. Ναι, ναι. Ευτυχισμένα παντρεμένη και τα κοριτσάκια της. Και σήμερα έκανα σου το χατήρι, κορίτσι, για σένα μου ήρθε το κορίτσι. Μάνα μου, την ανά μου. Είχε πολύ καιρό να με δεις, πόσο καιρό είχε να με δεις. Χρόνια. Και χρόνια. Που κοντά. Που κοντά. Πόσο είναι να βρεθούμε. Πέρσι ο Πάσχα να βρεθήκαμε. Βρεθήκαμε στη βιβλιοπαρουσίαση. Ναι, στη βιβλιοπαρουσίαση. Και νομίζω και... Το Φεβρουάριο, ναι. Πριν τα Χριστούγεννα, είδασαι. Είχα έρθει μες τον Νιόβρη. Ήρθες, ναι. Ήρθες μια ημέρα, ναι, σπίτι μου. Ναι, αλλά σε αυτήν την... Α, όχι. Σπίτι σου τελευταία φορά που ήρθε ήταν το Πάσχα του 19. Ναι. Τότε που είχα έτσι κοπεί το χέρι μου, θυμάσαι ναι, με τους... Ναι, τότε ήταν. Ήταν το Πάσχα του 19, αλλά τώρα που η νονά είναι ξανά ελεύθερη, θα έρχεται όποτε θέλει. Και επίσης θέλω να μου υποσχεθείς εδώ παρουσία των ανθρώπων του καναλιού, ότι δεν θα μου ξαναζητήσεις νονό. Ω, θα σου ξαναζητήσω. Γιατί ήθελες πάρα πολλά νονό. Λοιπόν, να το πάρεις απόφαση ότι θα έχεις μόνο νονά. Δέχεσαι? Το πήρα. Όπως τα παιδιά μου το πήραν απόφαση ότι θα έχουν τη μητέρα τους μόνο γιατί θα έχουν πατριών και εσύ θα πάρεις απόφαση ότι έχεις μόνο νονά. Δεν σας φτάνει ο κορίγο, δεν σου φτάνει μια νονά. Είναι μια νονά που κάνει για πέντε. Special νονά. Ειδικά στο... ειδικά στο εκτόπισμα. Είναι μια νονά βαρέων βαρών.
Αγαπούσε πάρα πολλά. Κι εγώ. Μανά μου, τι... Μανά μου την πλημίτσα ότι... μου. Όταν την εβάφτισα εγώ την κυρία, όταν σε βάφτισα εσέναν είπα τη σκουμέρα, θα βαφτίσω έναν παιδί μόνο, ένα, όχι δύο, και θα της δώσω εγώ το όνομα. Και έδωσα σου το όνομα Ελπίδα. Τέλειο. Και κατάλαβα, ξέρεις πότε κατάλαβα γιατί σε έβγαλα Ελπίδα? Όταν επέθανε η Μακαρίτη στη κυρία Ελπίδα, που ήταν η γυναίκα που με μεγάλωνε μια τσεριγνιώτησα. Μεγάλο, ήταν η νταντά μου. Ναι, πρόσεχε ναι. Με πού μωρό. Και μέσα στη ψυχή μου ήταν το όνομα Ελπίδα που την αγαπούσα τόσο πολλά. Και είναι και ωραίο όνομα. Τέλειο όνομα. Αρέσκει μου και το νόημα του, αλλά και ο ήχος. Ελπίδα. Εν τέλειο το λάμβδα, το πι, το γιώτα. Ελπίδα. Είμαι την Ελπίδα, την βαφτιστική μου, την βαφτιστήρα μου στις Σαρασενές Πηλιές. Νιώθω πάρα πολύ ευτυχισμένη. Έχουμε και συνέχεια όμως, να πάει και φαγητό, είπαμε. Ναι, μπορεί μετά όμως να λείψει η μπαταρία του κινητού και μην τραβήσουν. Τον το βίντεο έκαμε για να δει ο κόσμος στο κανάλι του την υπέροχη παραλία στις Θαλασσινές Πηλιές. Ναι, την υπέροχη, ναι, την έτη. Υπέροχη. Λάζα, ναι, έρθει λίγο. Έλα να πεις ένα γεια στον κόσμο. Δεν έρθεις, αν δεν έρθεις στο βίντεο, θα κλείσει μόλις. Ναι, μόλις έρθεις θα κλείσει το βίντεο. Έλα. Έλα, δώσε τα φιλιά σου. Όπως είπε η Ελπίδα, είσαι ένας δίμετρος. Ναι, ναι. Ο άλλος ένας 45, ο άλλος... Ήρθε ο Δήμητρος, πώς σου φάνηκε το βραδινό μπάνιο με τη μωμό? Πολύ καλό. Αλήθεια. Μωρά μου. Ο Λάζαρος είπε μου να σας πω ότι τώρα είναι το λυκόφως. Ανεβήκαμε πάνω και φεύγουμε. Νομίζω ότι η Πάφος είναι η πιο ωραία επαρχή. Ξένα επειδή είμαι παφίτης. Όχι, είναι η πιο ωραία. Μήπως επειδή... Έχουν και αλλού ακάμα, αν έχουν και αλλού θαλασσινές πηγές. Μήπως επειδή είμαι παφίτης από το σου πιστεύει, νιώθω τον το πράγμα, αλλά νομίζω είναι η πιο όμορφη επαρχία. Οι Λεμεσανοί θα λένε Λεμεσός είναι η πιο ωραία επαρχία. Οι Λευκοσιάδες θα λένε Λευκοσία. Οι Λαρνακοί η Λάρνακα, οι Κερινιώτες η Κερίνια. Ο Αμχωστιανοί αμόχωστος. Είναι υπέροχα όμως. Αυτό είναι δύσκολο, η θάλασσα είναι τέλεια που θα είναι. Ξυπνάς το πρωί και να ακούς τη θάλασσα. Στην Κρήτη δεν έχει κάτι παρόμοιο στις παραλίες. Αυτό. Του είναι απέναντι πλευρά της παραλίας που κολυμπήσαμε, ναι. Εσένα, την ομορφιά σου.